Χάσε διπλάσιο λίπος από την κοιλιά, χωρίς να γίνεις σταφίδα και χτυκιάρης, μειώνοντας το στρες. Στρες σημαίνει υψηλά επίπεδα κορτιζόλη στο αίμα. Όταν έχουμε κορτιζόλη στο αίμα, σταματάει να δουλεύει η ινσουλίνη σωστά. Ό,τι τρώμε γίνεται λίπος. Πρώτο μυστικό είναι να μην πίνεις καφέ με το που ξυπνάς. Γιατί το πρωί για να ξυπνήσουμε, μια φυσική διαδικασία του οργανισμού είναι να ανεβάσει τα επίπεδα στρες, την κορτιζόλη στο αίμα, για να ξυπνήσουμε. Όταν είναι ψηλά το στρες και κουμπώνεις και το καφέ, εκεί το στρες πάει, ξεφεύγει τελείως. Πρέπει να περιμένεις να πέσει πρώτα η καμπύλη αυτή και μετά να πιεις το καφεδάκι σου για να πάρεις όλα τα θετικά του καφέ χωρίς όλα τα αρνητικά. Τι να πιω με το που ξυπνήσω? Το ρόφημα της επίπεδης κοιλιάς, που είναι ένα ποτήρι νερό, ρίχνεις μέσα 4 σταγόνες λεμόνι, λίγο αλατάκι, κανέλα κουρκουμά και το πίνεις, το οποίο θα κάνει το ακριβώς αντίστροφο. Θα ρίξει πολύ πιο γρήγορα τα επίπεδα του στρες, θα ρίξει πολύ πιο γρήγορα τα επίπεδα του ζαχάρου για να αρχίσει να καίς λίπος και να μπει στη φάση λιποδιέγερσης. Ωραία. Τώρα, πάμε στο επόμενο μυστικό, το οποίο μειώνει τα επίπεδα του στρες και αυτό είναι το κρύο ντους. Το κρύο ντους λοιπόν, παγωμένο, όσο πιο παγωμένο τόσο το καλύτερο, μπορεί ναι μεν να ανεβάζει το στρες λίγο εκείνη τη στιγμή που το κάνεις, αλλά ως αποτέλεσμα έχει να το διαλύει όταν βγαίνεις από το μπάνιο. Και εκρήγνεται ντοπαμίνη, τρομερή ντοπαμίνη στο αίμα, οπότε αντί να ξυπνήσουμε με το καφέ, θα ξυπνήσουμε με το κρύο ντους και μετά θα ρίξουμε το καφέ. Επόμενο, τραγικό λάθος που κάνεις και καταστρέφεις και το μεταβολισμό σου και γεμίζεις το σώμα σου στρες είναι ότι πας και βάζεις ζάχαρη στο καφέ. Και βάλε λίγη ζάχαρη μέσα. Δεν το βλέπει κανείς. Δεν το βλέπει κανείς. Α, μόνος μου είμαι. Ποιος ξέρει ότι βάζω ζάχαρη? Ο οργανισμός ξέρει ότι πίνει ζάχαρη. Και ένας κόκκος ζάχαρης σπάει την νηστεία, καταστρέφει τον μεταβολισμό, καταστρέφει το πώς λειτουργούν οι ορμόνες στο σώμα μας και στο αίμα μας και το πώς εκρήγνονται, μεταξύ των οποίων η ινσουλίνη και η κορτιζόλη. Ανεβαίνει η κορτιζόλη, το στρες, και η ινσουλίνη πάει έτσι. Και μετά τι γίνεται? Σε πιάνει πείνα και τρως κάθε μισή ώρα και καταλήγεις το βράδυ να πλακώνεις τα δίπιτα και τα σουβλάκια και τις πίτσες και τα παγωτά. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το stretching. Αυτό τι κάνει? Βοηθάει πολύ πιο γρήγορα να πέσουν τα επίπεδα του στρες, βοηθάει και λίγο να πέσει το ζάχαρο και κρίνεται και ντοπαμίνη, εντάξει, και κάποια άλλα πολύ ωραία πραγματάκια, τα οποία μπουστάρουν πάλι το μεταβολισμό και ρίχνουν τα επίπεδα του στρες. Και πάμε στο τελευταίο μυστικό, το οποίο είναι πρωινό σκουπίδια. Εντάξει, σε περίπτωση που δεν κάνεις ακόμα τρως πρωινό, αυτό μπορεί να είναι ένας πολύ βασικός λόγος που παχαίνεις. Γιατί, όπως είπαμε, με το που ξυπνάς, τα επίπεδα του στρες είναι ψηλά. Όταν το στρες είναι ψηλά στον οργανισμό, η ινσουλίνη δεν λειτουργεί σωστά. Οπότε, και ένα μήλο να φας, το πρωί, θα γίνει λίπος. Εντάξει, γι' αυτό. Και επίσης θα πηγαίνει έτσι η ινσουλίνη και όπως είπαμε, θα καταλήξει το βράδυ να μην κρατιές και να τρως παγωτά και γλυκά. Και είμαι γλυκατζού. Γιατί? Είμαι γλυκατζής, είσαι γλυκατζής. Γιατί? Επειδή τρως πρωινό, επειδή βάζεις ζάχαρη στο καφέ, επειδή πίνεις καφέ με το που ξυπνάς και όλα αυτά που είπαμε σήμερα. Άλλαξε τα όλα αυτά, φέρ' τα τούμπα και θα δεις τρομερά αποτελέσματα. Τώρα, εάν θες να μάθεις περισσότερα μυστικά κατά τις επίπεδες κοιλιάς, ακολούθησε με στο Instagram για να σου δείξω. Και αν θες να σε βοηθήσω εγώ προσωπικά εσένα να φύγει η μπάκα επιτέλους και να το κάνω αυτό σε 3 μέρες μέχρι το 15 Αύγουστο, πάτα το link από κάτω για να το κάνω πράξη.